ιδιαίτερα τις Ελληνίδες και τους Έλληνες για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Μέσα σε ένα κλίμα φοβίας, τρόμου, επέλεξαν την ελπίδα και την ανεξαρτησία. Σήμερα, ο κυρίαρχος λαός, με την ψήφο του, ανέδειξε μια νέα κοινωνική και κατ' επέκταση πολιτική πραγματικότητα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή, θα βοηθήσουμε ώστε αυτή η νέα κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα να σταθεροποιηθεί για το καλό της πατρίδας, του έθνους και του λαού. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, με τις αταλάντευτες αρχές τους και το πολιτικό σχέδιο, είναι το αναγκαίο καλό για το έθνος. Για να οδηγηθεί η πατρίδα μας στον δρόμο της παραγωγής, στον δρόμο της προκοπής, στον δρόμο της αξιοπρέπειας, στον δρόμο της πρόοδου. Για να φωτίσει ξανά η ελπίδα στα μάτια των παιδιών μας, στα μάτια όλων των Ελλήνων. Για να επιστρέψει το χαμόγελο. Για να μπορέσουμε ξανά να χτίσουμε τη ζωή που μας κατέστρεψαν αυτά τα 5 χρόνια τα μνημόνια και ξένη επικυριαρχία. Θα αξιοποιήσουμε τις ικανότητες και το φιλότιμο, την οικοκυρωσύνη του λαού μας, για να ξεφύγει η Ελλάδα από τα δεσμά της υποτέλειας, από τον δρόμο της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η αρχή ενός δύσκολου δρόμου, αλλά ελληνικού δρόμου στην Ευρώπη. Σήμερα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους. Για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, ανεξαρτήτως πολιτικών, ιδεολογικών πεπιθήσεων. Είναι η ώρα να ενωθούμε οι Έλληνες. Ένα μόνο αρκεί. Να είμαστε πατριώτες και να υπηρετούμε το εθνικό συμφέρον. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους άλλους αγωνίστηκαν με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τους βουλευτές, τους πολιτευτές, τα στελέχη, αλλά και τις οικογένειές μας, για τον αγώνα το δύσκολο που δώσαμε. Έναν αγώνα ο οποίος βρήκε μπροστά ένα σκληρό σύστημα. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη των ανεξάρτητων Ελλήνων σε εκείνους τους δημοσκόπους που μέχρι και σήμερα το πρωί μας χτυπούσαν αλίπητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω να χάσανε δημοσκόπη, πώς από τους νικητές.